Καλησπέρα, καλώ σε ένα ακόμα βίντεο του Financial Taxi. Είμαι ο Σπύρο. Και εγώ όπω πάντα δίπλα με τον Χρήστο. Καλησπέρα. Τέλεια που δεν θα το ξανακάνουμε <laughs> double take. Δεν Φέραμε. έκανα κανένα σαρδάμ. <αρδάμος, <laughs> 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 με την πρώτη. Και για να βλέπετε αυτό το βίντεο σε αυτό το κανάλι, σίγουρα ενδιαφέρεστε να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα. Ο καλύτερο τρόπο να το κάνουμε αυτό είναι φυσικά μέσω τη Freedom 24 που είναι και ο χορηγό σημερινού βίντεο. Link στην περιγραφή για μία μετοχή δώρα αξίωση και 700 δολαρίων. Η Freedom 24 μα δίνει τη δυνατότητα και να επενδύουμε σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και να τοποθετούμε τα χρήματά μα σε προθεσμιακέ μείωση 8,76% επιτόκιο, αλλά και να περιμένουμε μειώσει και 5,13% επιτόκιο για τα χρήματα που έχουμε απλά εκεί. Ισπρώντα μάλιστα το αντίστοιχο επιτόκιο κάθε μέρα. Α και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά εγώ έχω ήδη επενδύσει πάνω από 130 χιλιάρικα μόνο στο δημόσιο χαρτοφυλακείο μου και άλλα 250 χιλιάρικα στον D-account, από τον οποίο εισπράττω περίπου 25 ευρώ τη μέρα για λεφτά που ούτω ή άλλω τα κάφοντα. Και φυσικά έχω κλειδώσει και 200 χιλιάρικα στι προθεσμιακέ για να πάρω και αυτό το κάτι παραπάνω. Οπότε αν θέλετε και εσεί να χτίσετε το οικονομικό σα μέλλον με ασφάλεια, κάντε γραφτεί το 24 μέσα από το link που θα βρείτε. Στην Με αυτό τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίω και 700 δολαρίων. Link στην περιγραφή. Παιδιά, καλώ σας βρήκαμε. Τελευταία εκπόμπη του καλοκαιριού. Ναι, ναι ε. μπαίνουμε σιγά σιγά στα δύσκολα. Τα κεφάλια μέσα. Πχιάρα και <σπάει> όχι, πότε... <σπάει> καταρχά πότε βγήκαν τα κεφάλια και <σπάει> ξαμπούν μέσα τώρα. Δεν είναι παππούδε, δεν είναι παππούδε. Τελειώσαν τα Κάμποτσο. Μια και πε κάπω όμω. Δεν είναι με το σημερινό βίντεο. Δεν Όχι, δεν ήμουν ποτέ, δεν ήμουν ποτέ από αυτά. Ε, δηλαδή να. Ε, τύπου τη Δευτέρα να είναι χειρότερη από την Κυριακή, ξέρω και τέτοια. Φυσικά υπάρχουν πιεστικέ Δευτέρε, αλλά επίση υπάρχουν και πιεστικά Σαββατοκύριακα. Ναι, και ναι, υπάρχουν ναι. και χαλαρέ Δευτέρε. Όλα είναι στο. Οπότε να μην πούμε και... πάλι. και καλό χειμώνα Όχι, για την Κυριακή. Όχι, μακριά, μακριά, Καλή νέα σα ζωνόδο. Καλή νέα σα ζωνόδο. Να ξεκινήσουμε έτσι δυνατά. Uh, δεν έχει μια γλυκύτητα κιόλα η σεζόν. Λέω, όταν ξαναμπαίνει στην πιο παραδοσιακή σου καθημερινότητα, ας πούμε, δεν έχει και αυτό μια. Κοίταξε, είναι η νοσταλγία μια... της ναι. τη αυτό αυτό, αυτό, αυτό. Είναι, ωραία, είναι η ρουτίνα. Έχει και μια μελαγχολία ότι ξέρει αυτά που ζήσαμε το καλοκαίρι λίγο σταματάνε, mm -hmm. Και, αλλά έρχονται άλλα. Ναι. Οπότε το βλέπει έτσι. Ναι. Μια ελπίδα, ξέρω εγώ, με τη νέα σου έτσι, ενέργεια, την ξεκούρα σου που έχει πάρει και όλα αυτά, να ξεκινήσει κάτι δυνατά με τη νέα έτσι αυτή. Ακαδημαϊκή χρονιά. Γιατί εγώ πάντα έβλεπα τη χρονιά να τελειώνει τον Αύγουστο. Δεν την εμβλέπω ποτέ συμφωνώ. Και για μένα είναι πολύ παράδοξο το ότι έχουμε τη χρονιά στο Γενάρη. Ναι, ναι, ναι. Είναι εντελώ άτομο σε σχέση με το πώ πλανάρουμε όλη την mm, υπόλοιπη ζωή mm. μα. Αλλά ναι, εντάξει, αφού αυτό. Και αν το δούμε και από νόμου αγορά, α πούμε, από άγουσα αγορά, ε, το Χριστούγεννα έχει φοβερή κίνηση. Δηλαδή ναι. τα, τα πάντα είναι στο full. Είναι ναι, στο πίπεδο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πολλέ πωλήσει, πολλέ αγορέ δεν λειτουργούν δυνατά περιμένουμε ας πούμε, κάποια έσοδα, περιμένει ο εργαζόμενο τα δώρα κτλ. λοιπά, ναι. ενώ τον Αύγουστο σταματάνε όλα. Όλα, και... δεν βρίσκει να, κανένα. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. και να θε να δουλέψει εσύ ναι. δεν υπάρχει Δεν είναι κάτι. Οπότε θα είχε νόημα αν το κάναμε τέλο Αυγούστου και η ημερολογιακά. Αν ναι. Αλλά τέλο πάντων, στο δικό μου μυαλό λειτουργεί έτσι και εκεί πέρα κάνω και την ανασκόπηση. Ν, νομίζω μέχρι. ότι ο περισσότερο κόσμο. Mm. Δηλαδή, περισσότερα πλάνα βγάζει το Σεπτέμβρη που ξεκινάει παρά το Ωραία, ξεκινάμε δίαιτα <laughs> από <με> τον Νοέμβριο. <laughs> <laughs> Καλά, να πω την αλήθεια <laughs> ότι χρειάζεται και λίγο περισσότερο <laughs> γιατί είμαστε καλοκαίρι και <laughs> <ή> το ξεφτυλίζουμε. Να <laughs> τα λέμε και αυτά. Τέλο <laughs> τώρα ε, έχει κάνει πολλά σχόλια σχετικά με τον παραγωγικό τομέα. Δηλαδή, γεωργία, δηλαδή, βιομηχανία, οτιδήποτε έχει να κάνει με παραγωγή. Εντάξει. Και είπαμε να το προσεγγίσουμε κάπω. Ναι, αυτό, αυτό, είναι ένα επεισόδιο 100% για το κοινό, <laughs> γιατί <laughs> Κανένα από του δυο μα δεν δραστηριοποιειται mm -hmm. σε αυτό το, στο πρωτογενή τομέα, δηλαδή ούτε εκτινοτροφή, ούτε μεταπίσεις, ούτε μεταπίσεις, ούτε, 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 καν. Θα πω, δεν είμαστε, είμαστε, πολύ μακριά. Είμαστε ναι, πολύ μακριά. Ναι, είμαστε. ναι είμαστε πιο πολύ ε, service-based εμεί. Ναι. Και αφιερώσαμε λίγο χρόνο, γι' αυτό καθυστέρησα να βγει κιόλα mm. το βίντεο. Αφιερώσαμε λίγο χρόνο έτσι να αφουγκραστούμε την αγορά και να μελετήσουμε, αλλά και να μιλήσουμε με ανθρωπου mm -hmm. του χώρου για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τουλάχιστον mm. μία, μία, αίσθηση εκεί έξω. Ε, Οπότε σήμερα δεν θα είναι 100% δικά μα βιώματα, θα είναι ε, κάποιε προσλαμβάνωσε mm -hmm. ε, μέσω τρίτων. Εγώ, α πούμε, επειδή συμβουλεύω κάποιου ανθρώπου στο κομμάτι αυτό, έχω πάρει πολλέ πληροφορίε. Του κάνω κάποιο consulting στην οργάνωση και στην ανάπτυξη γενικότερα. Αλλά μου έχουν πει διάφορα προβλήματα που έχουν. Μου έχουν πει του φόβου που δεν είναι πολύ μακριά από το service κομμάτι, αλλά υπάρχουν και κάποια που έτσι διαφοροποιούνται ω ένα βαθμό. Μιλάμε για άλλα ποσά, τέλο. Δηλαδή, ναι. το να κάνει μια βιομηχανία σε σχέση με το να κάνει ένα μεγάλο γραφείο που παρέχει υπηρεσίε, τα ποσά είναι εκατονταπλάσια. Δεν συζητάμε δηλαδή ναι. τώρα μόνο εξοπλισμοί. Εντάξει, δεν είναι πώς... πρωτογενή το μέσο, με τα πίεση και τέτοια, αλλά ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. είναι στο ευρύτερο, στην ευρύτερη ομπρέλα ε... Τι, των όχι υπηρεσιών. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλέ ευκαιρίε. Θα τα συζητήσουμε τώρα λίγο εδώ. Α, εγώ βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια, α, για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώ είναι στι άλλε χώρε. Ε, αν δεν ξέρω αν είδε στατιστικά έτσι όπως τα, τα μοίρασα έτσι για την σκαλέτα μας, 14% του ΑΕΠ είναι από βιομηχανία και παραγωγικό τομέα. Και λέω, μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο. Ναι, είναι. Είναι πάρα πολύ λίγο mm. και μάλιστα, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει περάσει τεράστια από mm. που, είναι, που είναι κρίμα γιατί είχαμε mm. σοβαρέ βιομηχανίε. και Ό,τι και να λέμε, όσο και να, και mm. εγώ να είμαι πολύ υπέρμαχο του τουρισμού, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε κι άλλο τον τουρισμό, σαν εννοείται. βιομηχανία τη χώρα, η βιομηχανία εντό εισαγωγικών mm. ε, και η, ε, η παροχή υπηρεσία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική, η τεχνολογία κλπ. Αλλά πραγματική σοβαρή ανάπτυξη με βαριά θεμέλια, χωρί βαριά βιομηχανία, σε μια χώρα δεν γίνεται. Και εδώ πέρα είναι που υστερεί. Και επιστρέφουμε. Σε ένα βίντεο που είχαμε κάνει αρχέ καλοκαιριού, όπου είχα πει ότι η Ελλάδα είναι μια, μια χαρά χώρα mm -hmm. για να επιχειρήσει, mm -hmm. δεν είχαμε μάλλον διευκρινίσει τόσο πολύ αυτό που ε, τελικά mm -hmm. θέλαμε mm -hmm. να περάσουμε. Mm -hmm. Ότι ναι, είναι μια εξαιρετική χώρα για να επιχειρήσει στον τομέα τη παροχή υπηρεσία. Λοιπόν. Αν θε να παίξει στη βαριά βιομηχανία ή στον πρωτογενή τομέα γενικότερα, υστερούμε και υστερούμε πολύ. Mm. Ε, και... και πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα οποία τα δημιουργούμε εμεί οι ίδιοι. Το ναι, ναι, κράτο, ε, η κυβέρνηση. Έτσι. Κάτι που δεν πένε από το μυαλό ο δηλαδή γεωργίας, mm, πολύ κόσμο. Mm, δηλαδή, σκέφτεται γεωργία, πολύ Πάμε πολύ βασικά στον mm, αγρότη. Mm. Σκέφτησαν σαν κάτι απλό. Συνήθω τα χωράφια δεν είναι ακριβά. Okay. Ο υπόλοιπο εξοπλισμό όμω για ένα αγρότης είναι σοβαρά ακριβώ. Mm. Δηλαδή. Τα πάρει ένα τρακτέρ, μπορεί να δώσει 150 χιλιάρικα. Mm. Είναι, είναι επένδυση, δεν είναι. Δεν συσσωρεύει την κτηνοτροφία. Δεν είναι που σε μια υπηρεσία μεταφορά προσωπικού, α πούμε. Σοπικού, ας πούμε. Δεν... Και... Μην πα στην κτηνοτροφία που θέλει στέγαση. No. Θέλετε... Ναι, είναι... ναι, 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 ναι. Θέλω να πω ότι είναι σοβαρή επένδυση. Εντάξει, και δεν κάνουμε αρκετά βήματα για να τη στηρίξουμε σοβαρά. Mm. Είχαν γίνει κάποια βήματα, τα ξέρουμε όλοι, με το τρίτο κοινωτικό πλαίσιο στήριξη όπου ο μισό κάμπο. Ε... Πασόκ τώρα. Ναι, μιλάμε τώρα ο μισό κάμπο πήρε αυτό ήταν ο λάθος τρόπος. Ε, πρέπει να επιστρέψουμε στη στήριξη του παραγωγικού τομέα ε, με, με ορθότερου τρόπους αυτή τη φορά. Συμφωνώ δηλαδή αυτούς. να πάνε όντω στην παραγωγική διαδικασία. Ε, θυμάμαι, ρε φίλε, ότι έγινε συνώνυμο η καγέν το αγρότη ναι. και αυτό έχει γίνει μόνο στην Ελλάδα. Και υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι ο μέσος αγρότη γερμανός δεν έχει το... Δυνατότητα να πάρει την Καγιέν, την ναι. αντίστοιχη. Μα στην πραγματικότητα, ούτε ο Έλληνα αγρότη είχε. Δεν είχε. Απλά ναι. έπαιρνε ναι. επιδόματα. Δεν, δεν ήταν πραγματική επιδοτήσει, βασικά. Δεν ήταν πραγματική Συστά. παραγωγική ικανότητα. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Βέβαια, για να μην τα σοπεδώνουμε κιόλα, υπήρξαν σοβαρότατοι επιχειρηματίε, αγρότε, οι οποίοι εκείνο το διάστημα πήραν αυτά τα χρήματα και όντω. Κάνανε μονάδε σοβαρέ και αυτέ συνεχίζουν να ακόμα και σήμερα. Μπορεί ακόμα να μην έχουν πάρει το καγέν, ναι. αλλά η παραγωγική του ικανότητα έχει πολλαπλασιαστεί. Κοίταξε, χωρί να θέλω να υποστηρίξω τώρα τι παθογένειε στο, στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, τελεσπάν, που όντω έγιναν πολλά λάθη. Πιστεύω ότι κάποιοι σου παρέστερνουν. Ένα μεγάλο κομμάτι σου παρέστερν. Γιατί, αν θυμάσαι, κάποιε επιδοτήσει, γιατί με τη μορφή επιδοτήσεων ερχόντουσαν α το ναι, ναι, ναι. ήρθαν για να αλλάξει παραγωγή. Δηλαδή από καπνό να κάνει αυτό, να κάνει ελιέ. Έπιασε καπνό που ναι. τυχαίνει να ξέρω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Sorry. Όταν. Επειδή από ναι, τα... Δηλαδή, τα βρύνια... δηλαδή, το Αγρίνιο. Ναι ναι. ναι, ναι, Ο μισό κάμπο mm. στηριζόταν για τουλάχιστον μία δεκαετία. Ναι. 20 ετία κανονικά, αλλά τουλάχιστον μία mm. δεκαετία βάζοντα καπνά χωρί καμία απολύτω αξία, χωρί να αλλάζουν mm. την καλλιέργεια. του. Συγνώμη. Και μετά εννοείται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν πάρα πολύ ναι, δύσκολα. Ναι. Εννοείται. Κάποιο του έλεγε να το κάνουν. Ναι. Σου λέει, για να, άμα κάνει αυτό θα έχει επιδότηση. Ναι. αλλά Άρα ήταν σχεδόν μονόδρομο να το κάνει. Μισό. Γιατί Εδώ είναι α... αυτό που πρέπει ναι. να σκεφτεί. Γιατί το κράτο εκείνη σου λέει, κάνει αυτό. Σουστά, πρέπει σουστά. να σκεφτεί για πόσα χρόνια θα είναι επιδότηση. Άρα mm. το 50% τη επιδότηση θα το βάζω στην άκρη, γιατί όταν τελειώσει θα πρέπει να κάνω την πραγματική παραγωγική διαδικασία. Ναι, απλά ο μέσο τώρα αγρότη τι θα πει. Για να το επιδοτούν αυτό, πάνε να πει ότι θα έχει αξία τα επόμενα χρόνια. Όχι. Το επιδοτούν για να Όχι το ψηφίσει και ναι. του χρόνου. Είναι τόσο απλό. Και αυτό βιώνουμε σήμερα. Και ειδικά σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση. Θα πω, ξέρουμε πολύ καλά πώ οδηγηθήκαμε εδώ. Να επιστρέψουμε όμω πίσω και mm. να δούμε ότι παρόλα αυτά ο παραγωγικό τομέα στη χώρα μα χρήζει στήριξη και είμαστε πολύ υπέρ ε, 100%, 100 του, του να στηριχθεί. Ε, έπρεπε να γίνει απλά με, με πλαίσιο αυτό το συζητάμε. Αυτό λέμε τώρα. έτσι. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό, Γιατί πραγματικά είναι ροχοκαλιά μια οικονομία τώρα ο πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο ο πρωτογενή και η μεταποίηση και η παραγωγή γενικότερα αγαθών. Γιατί δημιουργεί πολλέ θέσει εργασία. Είναι το κύριο ναι. κομμάτι. Και, και για άλλο ένα πράγμα. Πραγματικά ναι. παράγεται νέο πλούτο. Πρόσεχε. Όταν, βέβαια, όταν βέβαια. χρησιμοποιείς σπόρο και την ενέργεια του ήλιου και λίγο νερό ναι. για να παράξει νέο φυτό, αυτή είναι 100% παραγωγή ναι, 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 ναι. νέα αξία. Ναι. Οπότε Ο παραγωγικό τομέα προσθέτει 100% νέα αξία στο κοινωνικό σύνολο. Mm -hmm, mm -hmm. Γι' αυτό πρέπει να τον ενισχύσουμε. Μετά μπορεί να αρχίσει να αμφισβητήσει το κατά πόσο η μεταποίηση προσθέτει. Η γνώμη μου είναι ότι προσθέτει, αλλά εκεί αρχίζει να υπάρχει mm. μια αμφιβολία, το, ο βαθμό στον οποίο προσθέτει κλπ. Αλλά ειδικά για τον παραγωγικό τομέα, δεν μπορεί να, να στηρίξει το αντίθετο. Ναι, όχι, όχι, δεν το συζητάμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να στηρίξουμε. Γιατί μιλάμε για πραγματική παραγωγή νοοπλούτου. Mm. Που δεν είναι έτσι στο, στον τουρισμό, για παράδειγμα. Ο τουρισμό. Φέρνει περισσότερα κεφάλαια από έξω από πλούτο που έχει παραχθεί αλλού και το κρατάμε σωστά, εδώ τελικά. Σωστά, ναι, σωστά. είναι θετικό για το ισοζύγιο τη χώρα, αλλά δεν είναι παραγωγή νέου πλούτου. Ο πρωτογενή τομέα yeah. είναι παραγωγή. Τώρα, επειδή τώρα και μια βιομηχανία, όπω αντιλαμβάνεστε, λόγω του μεγέθου τη. Γιατί γι' αυτό λέμε βιομηχανία, το λέμε βιοτεχνία, κάτι πιο μικρό, εντάξει. Φέρνει και πάρα πολλά. Κάνει μεγάλο τζίρο, κάνει μεγάλο κύκλο εργασιών. Έχει και περισσότερα φορολογικά έσοδα για το κράτο. Ναι. Δηλαδή, δίνουν περισσότερου φόρου. Θα μου πει ναι, αλλά εντάξει, τέλος όχι, όχι, αλλάζει ολόκληρε κοινωνίε. Δηλαδή, ε, οποιοδήποτε είναι από χωριό, mm. αν υπήρχε μεγάλη μονάδα στην περιοχή του, θυμάται ή αν υπάρχει ακόμα, ξέρει ότι ολόκληρα χωριά ζούσαν από mm. μια βιομηχανία. Σωστά. Και αυτό είναι παράδειγμα στο ένα από τα δύο χωριά μου. Ε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη κλωστοφαντουργική μονάδα. Όλο ο σπερχαιό από τη Λαμία μέχρι πριν τον Καρπενήσι ζούσε από αυτή τη μία μονάδα. 100%. Τώρα δηλαδή... δεν υπάρχει, α πούμε, τη Λινέο ούτε στη κάπου. Για αυτόν τον ανα... Χωριά Χοριά ολόκληρα τα να, οποία ναι, ζουν ναι, από ναι. εκεί. Και ο λόγο που τελικά ξέρει, έκλεισε αυτό και σταμάτησε η συγκεκριμένη μετά. Γιατί, γιατί δεν ήταν ανταγωνιστική. Mm. Γιατί αυτό που πήγαινε στο, στον κόσμο ήταν λίγο σε σχέση με αυτό που έπρεπε mm. Να, mm. Να, να, να πληρώσει ο εργοδότη. Ε, μη μισθολογικό κόστο. Mm. Το μη μισθολογικό mm. κόστο ήταν τεράστιο, δυσβάσταχτο. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπήρχε. Συνολικά θεσμικά, μια κατεύθυνση να πει η Ελλάδα θα παράγει τέτοια ποιότητα βαμβάκι και συνολικά το βιομηχανικό επιμελητήριο θα πιέσει για εξαγωγέ αυτή τη ποιότητα σε τέτοιε μονάδε. Ναι. Ε, Πιστεύω είναι ένα από του λόγου που το χάσαμε πάρα πολύ αυτό. Ναι, όντως. Ναι. Και άμα δείτε τώρα, παιδιά, τώρα και σε πιάνει με η ρε φίλε. άμα δει την πυριακή όλη, για τον πα στον ναι. Γεμάτη Εντάξει, Εδώ, εδώ, κτίρια Εδώ έχει συμβεί εδώ. κάτι διαφορετικό. Με Δεν πέστη. είναι μόνο. Εδώ πέρα είναι και ότι απλά σωστό, ορθώ κατά τη γνώμη μου, μεταφέρθηκαν έξω από τον εναστικό ιστό. Δηλαδή, Ποια, η... πού πήγε, πούμε, που... η Βιομέξ. Που είναι στην Αθηνόν. Όχι, δεν λέω ότι όλε ναι, πήγαν. Δεν ναι, ναι, ναι. λέω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στην περιοχή. Πήγανε στα Ενόφυτα, λε. Είναι ότι πήγανε ναι. στα ενόφητα, ασπρόπυργο κλπ. Ναι, και είναι καλό, γιατί πρέμα, έχουμε βιομηχανικέ περιοχέ ναι. ε, που έχουν και καλύτερε υποδομέ. Δηλαδή τα logistics για να φύγουν είναι πιο εύκολα. Το απλά ξέρουμε το μεγαλύτερο ποσοστό είναι βιομηχανίε που έκλεισαν. Και πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι για τη βιομηχανία και την παραγωγική διαδικασία συνολικότερα. Πόσε επιπλέον θέσει παράγει. Αυτό που πει πριν. Γιατί δεν είναι μόνο ε, ότι. Για πάρουμε κλωσσοφαντουργία. Δεν είναι μόνο οι εργάτε που δουλεύουν εκεί. Πού είναι. Μιλάμε mm, τώρα για mm. χιλιάδε ή δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου που για μια περιοχή συνολικά 100.000 μπορεί να είναι 80-20%. Και προσέξτε, ε, α, από το κοινό μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να μην έχουν σπουδάσει. Να επέλεξαν έναν άλλο δρόμο. Ναι, γίνονται τεχνικοί. είναι εξειδικευμένοι. Είναι εξειδικευμένοι. Ακριβώ. Ακριβώς. Το οποίο ειδικά για επαρχία σε πάρα πολλέ περιπτώσει είναι πλειοψηφία του κοσμου Άρα πρώτον στηρίζει εκεί. Δεύτερον, σκέψου πόσοι ε, παρέχουν υπηρεσίε σε αυτή τη βιομηχανία. Για παράδειγμα, μια βιομηχανία μπορεί να έχει ανάγκε φύλαξη. Εννοείται. Ε, μπορεί να έχει ανάγκε φύλαξη. Τον, δηλαδή, τον υδραυλικό. Τον υδραυλικό. Υδραυλικούς, έτσι. Υδραυλικούς, έτσι. Μπράβο, yeah. Που δεν είναι τη 100% παραγωγική mm. ε, διαδικασία. Άλλο. Στέγαση. Για πολλού ήταν οι μόνοι του πελάτε αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Επίση, ε, στέγαση. Πολλέ φορέ έπρεπε να φέρει στελέχη. Mm. Γιατί ο και εργάτη πε τα βρει στην περιοχή. Στελέχη συνήθω δεν βρίσκει. Φέρει Αυτοί πρέπει κάπου να μείνουν. Μετά αυτοί έχουν παιδιά, έχουν οικογένειε. Αυτέ οι οικογένειε θέλουν ιδιαίτερα. Γιατί το σχολείο. Ή Μπορεί να αναπτυχθεί το τοπικό σχολείο. Και άλλα πράγματα. Θε να μιλήσουμε για το Όχι Για γενικότερα. Για δηλαδή. γάλα. Ναι. Που επίση έχει πάρα πολύ. Ε, και στην περιοχή μου, δηλαδή ναι. και στο Αγρίο και, στο... και στη Λαμία. Πάρα πολλοί αγρότε ζουν επειδή οι τρει-τέσσερι μεγάλε γαλακτοβιομηχανίε έχουν εκεί πέρα τοπικά αντίστοιχα mm. παραρτήματα για να συλλέγουν το γάλα και να μπορούν να ζουν. Mm. Πόσοι παραγωγοί μόνο από το γάλα. Ναι 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 Okay. Πάρα πολύ. Η μεγάλη βιομηχανία είναι αυτή που ε, α το πούμε έτσι εισπράττει τα περισσότερα. Ναι, mm -hmm. αλλά δημιουργεί και πόσε χιλιάδε θέσει εργασία. Ε, δίνει και τη δυνατότητα στην χώρα μα να έχει και κάτι να δώσει προς τα έξω. Ναι, δηλαδή, ναι. Τώρα δίνουμε μόνο ένα ωραίο προορισμό σαν τουρισμό. Ναι. Άμα Το οποίο ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να επενδύσουμε κι ναι, άλλο σε αυτό. Α μην αλλά... μείνουμε μην εκεί. Ας μπράβο, μην εκεί. Αλλά... Δηλαδή, δεν μην μην είμαστε μόνο σερβιτόροι. Δηλαδή. Μπράβο. Όχι. Μπράβο. Όχι μόνο καλλιέργεια. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμεί ντρόν. Τώρα πάμε να φτιάξουμε κάποια ντρόν. Σοβαρή βιομηχανία. Σιγά σιγά. Γιατί να μην τα δίνουμε αυτά προ τα έξω. Κυρίω γιατί έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστο κατά τη γνώμη μου. Για να γίνει μια σοβαρή βιομηχανία πρέπει να πάρθουν αποφάσει. Πρέπει να πάρθουν. Με τη μία στο ζουμί. Μα αυτό είναι. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Να. Την να. ξέρουμε να. όλοι. Να. Ε, αυτό έχει πολιτικό κόστος. Να. Συνήθως καμία κυβέρνηση δεν είναι θετική να λάβει αυτό το πολιτικό κόστος, γιατί μέχρι να φανούν τα ωφέλη μιας τέτοιας κίνησης, να. θα έχουν άλλαξει τέσσερι κυβερνήσεις. Κατάλαβε. Οπότε ο σημερινό πολιτικό δεν θα πάρει τα εύσημα για αυτή την κίνηση. Ε, ναι, ένα αυτό, δύο... Ειδικό στο κομμάτι των οπλικών συστημάτων, έχοντα μιλήσει με διάφορου ανθρώπου, υπάρχουν κάτω. και κάποια γεωπολιτικά παιχνίδια ναι. τα οποία πάλι έχουν κόστο. Εδώ θα, θα δηλώσω εντελώ άσχετο και θα πω δεν ναι. ξέρω αν πρέπει να αγγίξουμε, όχι εμεί, σαν χώρα, ε, μια κάποια φορά. ζητήματα που ενδεχομένω να δημιουργήσουν μεγαλύτερε εντάσει. Δεν ξέρω, πρέπει Έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε φοβερό ε, οπλισμό. Δεν νομίζω ότι κανένα πιστεύει πω η Ελλάδα έχει περιορισμό μυαλών, εξειδικευμένων επιστημόνων ή πραγματική ικανότητα βιομηχανική παραγωγή, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα. Αλλά αν εξαιρέσουμε ας πούμε, τοπικά συστήματα, α πάμε στην αυτοκίνητο αυτοκυλιο... βιομηχανία. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει βγάλει η Ρουμανία. Η, yeah. Τουρκία, η, η Τουρκία του... παράγει ναι. για πόσε χώρε. Γιατί να μην μπορούμε εμεί. Δεν χρειάζεται να έχει το δικό σου μπραντ στην ηλικία. Ναι. Αλλά να έχει τη δυνατότητα παραγωγή. Έχουμε πολύ περιορισμένα. Παραμένουμε δηλαδή στην Ελλάδα, ακόμα και οι βιομηχανίε που έχουμε, εδώ πέρα έχουν το RD του mm. και όχι την παραγωγή του. Σωστά. Και επίση πάλι η βιομηχανία δίνει πολύ μεγάλα περιθώρια να εξελιχθεί μια οικονομία λόγω του RD. Research and development σημαίνει αυτό. Ναι, σωστά. Δηλαδή, μαζεύονται επιστήμονε τη εταιρεία και κάνουν έρευνα. Και λόγω ε, τη αυτό... έρευνα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν κάτι καινούριο, κάτι πολύ όμορφο. Το βίωσα πάρα πολύ στην Αγγλία, mm. όπου σκέψουν. Στι, στην Ελλάδα, mm. αν σπουδάζει σε κάποιο σε πολύ επιστημονικό κλάδο. Ε, το R&D που θα κάνει συνήθω είναι σε συνεργασία με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Μπράβο. Γιατί θα πάρει το. είναι μέρο του RD κάποια βιομηχανία. Στην Αγγλία είσαι εκεί. Να. Τι εννοώ. Έρχεται η Jaguar. Είσαι εκεί εννοεί η... στο πανεπιστήμιο. Είσαι στο πανεπιστήμιο, mm. είσαι εκεί στη βιομηχανία. Έρχεται η Jaguar ή οποιαδήποτε mm. παραγωγική μονάδα και λέει. Θέλω να βρω καινούριου τρόπου να, Ξέρω εγώ, να κάνω αυτό το μέταλλο. Οτιδήποτε. Mm. οτιδήποτε. Mm. Αυτό σημαίνει έρευνα και ανάπτυξη. RD. Ε, Ποια είναι η ομάδα που θα τα αναλάβει, έρχεται το Πανεπιστήμιο και λέει: Έχω αυτού, θα το αναλάβουν mm -hmm. και τα αναλάβουν κτλ. Και μετά δουλεύει η βιομηχανία απευθεία με αυτού για να του απορροφήσει με το που ολοκληρώσουν έτσι. το διδακτορικό του συνήθω. Καλά, πληρώνονται και... και πριν. έτσι να πούμε Πληρώνονται εδώ. και πριν και συνεχίζουν yeah. και μετά. Yeah. Τώρα ανάλογα το στάδιο που είσαι. Αλλά η διαφορά είναι ότι η παραγωγή νέα ε, επιστημονική γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγική διαδικασία. Mm. Με τη βιομηχανία. Αυτό εδώ πάρα, πάρα πολύ. Πάρα. Εδώ. Και δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει εδώ τη βιομηχανία. Και... Δεν γίνεται γιατί μετά έχει το brain drain. Όντω αυτό ο επιστήμονα θα φύγει και θα πάει να δουλέψει στην Γερμανία. για μένα είναι υπάρχει βιομηχανία. τεράστια ευθύνη γιατί υπάρχει πολιτικό κόστο. Ναι. Αν δεν μπορεί να το κάνει με μηχανία για οποιοδήποτε λόγο, κάτω στι υπηρεσίε δεν μπορεί στι υπηρεσίε να βάλει 15 ανθρώπου που θέλουν να πάρουν το PhD του να ασχοληθούν με RD σε σοβαρά θέματα υπηρεσιών. Ακόμα για τον τουρισμό. Ακόμα για τον τουρισμό. Πού είσαι το νούμερο στον κόσμο, α πούμε. Από τι top χώρε στον κόσμο. Είναι η Που το έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει ανθρώπου οι οποίοι κάνουν το PhD του για αυτά τα ζητήματα. By the way, αν έχετε τέτοια παραδείγματα, δηλαδή που είτε εσεί σπουδάσατε κάτι τέτοιο, αναγκαστήκατε και φύγατε mm. για, μετά το διδακτορικό σα, αν ξέρετε κόσμο κτλ., γράψτε λίγο στα σχολεία για να φουγκραστούμε λίγο κι εμεί καλύτερα mm. τι, τι βιώνει πραγματικά η, η κοινωνία. Εγώ ξέρω και... πάρα πολλά PhD πάντω. Ναι, ναι, και πάνω ναι, πάνω εγώ γι αυτό πάνω, πάνω... δεν είναι τύχεο, πληρώνονται. Δεν πληρώνονται τίποτα. Ναι. Ε, Πρέπει να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα ή σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ευρωπαϊκό, και ευρωπαϊκό, πράγμα, Έτσι, ευρωπαϊκό. Ακριβώ, και... ακριβώ αυτά. Ε, το αν είναι καλό ή κακό, ξέρεις, δεν το κρίνω, γιατί δεν έχω ιδέα από ακαδημαϊκά. Θα πω όμω ότι στο εξωτερικό, στην Αγγλία συγκεκριμένα που γνωρίζω, πληρώνω. Και έτσι αυτοχρηματοδοτούνται και τα πανεπιστήμια. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο τώρα, ένα PhD άνθρωπο, ε, υποψήφιο τέλο πάντων ή που έχει τελειώσει, να φτιάξει κάτι το οποίο θα πουληθεί σε μια μεγάλη βιομηχανία. Και να πάρει λεφτά το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο. Ναι, σαν μέρο ναι, επειδή ναι. βοήθησε με τι υποδομέ ναι, ναι, ναι. και, και τα λοιπά. Να φτιάξει ναι. εταιρεία που να έχει ποσοστό το πανεπιστήμιο. Γίνονται κάποια βήματα εδώ στην Ελλάδα, θα πω, σε επίπεδο startups περισσότερο, ναι. μέσω κάποιων πραγμάτων που έχουν κατέβει. Ακόμα υστερούμε. υστερούμε. Υστερούμε πάρα πολύ. Εγώ έχω κάποια παραδείγματα τώρα. Και παραδοσιακών βιομηχανιών, αλλά και startups τα οποία έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και δείχνουν ότι ξέρει ότι υπάρχει τουλάχιστον μία βάση που μπορούμε να βαστούμε και να πούμε Ναι, μπορούμε και στην Ελλάδα να κάνουμε αυτά τα πράγματα α πούμε. Κάποιε ελληνικέ εταιρείε που έψαξαν είναι η Think Silicon mm -hmm. που φτιάχνει η microchip χαμηλή κατανάλωση. <σχεδιά> που δηλαδή είναι μικροchip για του υπολογιστέ, για τα υπολογιστικά συστήματα γενικότερα, που χαλούν πολύ πολύ λίγη ενέργεια. Εντάξει? Και αυτή εξαγοράστηκε από Applied Materials που είναι μια τεράστια εταιρεία του εξωτερικού. Α, η Center Analytics, αν το λέω σαν το όνομα. Α, Center. Ναι, ναι, ναι ήταν uh, of Things λέει λύσει για υγειονομικά ναι, προϊόντα. Ναι, 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 Πολύ δυνατό. Και αυτή έχουν πάρει τώρα πρόσφατα μια χρηματοδότηση περίπου 10 εκατομμύρια. Και οι Fresh Strips, αυτό μου έκανε φοβερή Ναι, 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 ναι. Που φτιάχνουν, ακούστε, αγαπητό κοινό, έξιμε ετικέτε που το βάζουν πάνω στα λαχανικά για να βλέπει πότε χαλάνε. Να Ουσιαστικά από το βάζουν αυτή την ετικέτα ναι, 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 ναι. στο προϊόν την ώρα που συσκευάζεται και μετά ξέρει αν οποιαδήποτε στιγμή αυτή η συσκευασία πέρασε από συνθήκε που δεν επιτρέπεται. Ναι, και αυτό σαν. μπορεί να είναι έκθεση Ήλιο. Σε, σε θερμοκρασία, ναι, ναι. σε ακτινοβολία ή διάρκεια χρόνου. Δηλαδή άλλοι αναγράφει και άλλοι είναι. Αυτό. Πανέξιμος, ναι, ναι, ναι ακριβώ. Δίνει ουσιαστικά μία πιστοποίηση γιατί είσαι στην, στην, αρχή, στην παραγωγική διαδικασία και μετά όλο mm. το προϊόν θα ακολουθήσει αυτή την ετικέτα. Αν κάποια στιγμή η ετικέτα χαλάσει, δηλαδή δείξει την ένδειξη ή τέτοιο, mm. το προϊόν είναι χαλασμένο. Και τώρα, η συγκεκριμένη τώρα εταιρεία έχει κάνει συμβόλαια με πολύ μεγάλε εταιρείε. Ναι, και προέκυψε από πανεπιστήμιο, δεν κάνω λάθο. Ναι. Από R&D ναι, ναι, ναι. Μπράβο στα παιδιά, ελληνικέ εταιρείε αυτά, έτσι. Ναι, δεν είναι τώρα απ' έξω. Αλλά για άλλη μια φορά τι είναι, είναι το RD που αγοράστηκε Σωστά. σαν Δεν Σωστά. είμαι κατά του να γίνεται αυτό, να γίνεται είναι πολύ ωραίο. Χρειαζόμαστε και το επόμενο βήμα σταδιακά. Ναι. Να είμαστε και η βιομηχανία που ε, το τραβάει αυτό. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα η τρακόμ που είπε κάνει κάτι με πανεπιστήμια, αν δεν κάνω λάθο. Με μια Όλα κάνουν. Αλλά τι γίνεται, δεν μπορεί να περιμένουμε πάντα. Εδώ, ενώ είμαι εγώ νούμερο ένα που λέω ναι. για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είμαι υπέρ τη ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά κάποια σημεία χρειάζονται κρατική ε... Στάνω, στάνω, στάνω. Ε... Βοήθεια. Στάνω. Δεν γίνεται. Ωραία. Και η οι... Intracom και ο Μητηλινέο κάνουν σοβαρά βήματα παραγωγικά <συμίξεις> βιομηχανία Και πάρα πολλέ άλλε. Αλλά μόνε του. Θε να σου πω μερικέ εταιρείε παραδοσιακέ που έχουν πάει πολύ καλά την προηγούμενη χρονιά. Για πάμε. Που κάνουν φοβερέ επενδύσει κιόλα. Βιοχάλκο. εντάξει. Σοβαρά. Ανέβηκε 5%. 5% τώρα για γιατί βιοχάλκο είναι τεράστιο νούμερο. Ναι, ναι, σε αυτά τα μεγέθη είναι. Ωραία. Παπαστράτο. Και εδώ ο Παπαστράτο δεν είναι απλά ότι πάει καλά. Έκανε και μια φοβερή αλλαγή. Είναι το καλύτερο παράδειγμα Μπράβο. που γνωρίζω ε, από παραδοσιακή καπνοβιομηχανία. Έτσι. Έγινε εταιρεία τεχνολογίας Σωστά. Με, με την τεχνολογία εδώ. Σωστά, με καινούργια και, προϊόντα, Και μάλιστα επειδή ανήκει ναι. στην uh, PMI, mm. ε, δηλαδή την uh, Πολυεθνική, την Philip Morris International, ε, εδώ είναι το R&D και Να. η παραγωγική Να. διαδικασία. Να. Και φέρονται εξαιρετικά και στο προσωπικό. Όχι, είναι, είναι μέσα... τεράστιο παράδειγμα. Πολύ καλά. Καταλαβαίνω γιατί ε. πολλοί μπορεί να πούνε ότι είναι hate brand με την έννοια ότι. Mm. Ε, 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 λόγω του, του, του καπνικού προϊόντο. Ε, αλλά είναι μια σοβαρή εταιρεία mm. τεχνολογία. Mm. Και πρέπει να το καταλάβουμε κάτι. Σκέψω γιατί το λέω. Σκέψω ότι για χρόνια ήταν μια απλή, βαρετή, παλαιομοδίτικη εταιρεία ε, mm. βιομηχανία ουσιαστικά κοντά στον πρωτογενή τομέα. Γιατί παίρνει mm. καπνό, την πρωτοήλη και την κάνει mm. τσιγάρο. Τα στελέχη μα και τα λοιπά, όλοι είχαν εργαλογηθεί με αυτό. Και ξαφνικά είπαν εμεί. Δηλαδή, αυτό το προϊόν δεν έχει μέλλον, γιατί <συσχε> <συσχε> η <συσχε> κοινωνία εξελίσσεται. <συσχε> <συσχε> εμεί θα... θα κάνουμε disrupt τον εαυτό μα. Και τώρα είναι μία από τι top εταιρείε τεχνολογία στην Ελλάδα με RD και, και <συσχε> παραγωγή εδώ. <συσχε> είναι απίστευτο. <συσχε> ε, λέει 300 εκατομμύρια το προηγούμενο χρόνο επένδυση. Ναι, ναι, είναι αλλού. Εξαιρετικό παράδειγμα. Και η Μίλη Λούλη η γιέτης, λέει στον τομέα των, των βιομηχανιών, με εξαγωγέ λέει σε περισσότερο από 20 χώρε, δεν Με πιάνει να 20 χώρε παίρνουν αλεύρι λούλι το πιάνει. Και 8% λέει το 23 Βλένη αυξή. Δεν είχα ιδέα. Φοβερό. Εξαιρετικό. τώρα αυτά βέβαια είναι και στο χρηματιστήριο. Να πούμε στον κόσμο. Ναι, ναι. Και αν θέλει κάποιο να επενδύσει σε αυτέ τι μετοχέ, πώ μπορεί να το κάνει αυτά. Είναι όλε διαθέσιμε μέσα στο Freedom24 που είναι ο χορηγό αυτού του βίντεο. Επίση, να πούμε ότι όποιο κάνει εγγραφή αυτή τη στιγμή ε, μπορεί να πάρει μια μετοχή έω και 800 δολαρίων, εντελώ δωρεάν. Ε, και δεν είμαι σίγουρο ακριβώ πότε βγαίνει το βίντεο, αλλά μέχρι 31 Αυγούστου, όποιο έχει κάνει εγγραφή από 1 1η Μαου και μετά, μέχρι σήμερα. σήμερα αν νομία. σήμερα αυτή τη στιγμή κάνει κατάθεση είναι η τελευταία μέρα για να λάβεις έως 20 συμμετοχέ δώρο ε, ε, ως 800 δολάρια η κάθε μία. Έχει Αρκεί να έχει κάνει εγγραφή <στά> <στά> μετά την 1η Μαΐου. Ό,τι πρέπει, έχει μπει <στά> και ο μισθό. Προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Να, να, να μπει δυνατά στο κομμάτι των επενδύσεων με τη νέα σεζόν. Εντάξει. Και αυτό τώρα που σα είπα εγώ, παιδιά, μπορεί να δείτε πολύ εύκολα δηλαδή, να ψάξετε λίγο στο Ιντερνετ και όλα αυτά. Ή αν έχετε κάποιου ανθρώπου που ασχολούνται με τον πρωτογενή ή την βιομηχανία γενικότερα, μπορείτε να επιβεβαιώσετε. Είναι χαρτιά που τα οποία αξίζουν. Εντάξει. Όταν λέμε χαρτιά, νοούμε μετοχέ για ναι, με τον με κόσμο το... που ναι, ναι, ναι. δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Και... Έτσι, έτσι, έτσι. <laughs> πώ φαίνεται ότι μίλησε με τον Γιάννη τον Γατσόρι. Ε? <laughs> ε σε άλλαξε, σε άλλαξε. Είναι, είναι το παλικάρι, είναι ιδιαίτερο. Ε, αυτό και που θέλω να πω... είναι γιατί είναι σημαντικό τώρα αυτό. Γιατί τα στατιστικά λένε ότι υπάρχει αύξηση στην βιομηχανία αυτή την περίοδο. Ναι, ναι, και αυτό θέλω δηλαδή, να μα... πω. Ένα θετικό που έχει έχει όταν επενδύει mm. στο πρωτογενή τομέα, μέσω τέτοιων εταιριών και στη βιομηχανία, είναι ότι κατά βάση χαρακτηρίζεται τα μεγαλύτερη σταθερότητα. Οι εταιρείε παροχή υπηρεσιών ε, έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα, γιατί mm. ένα δυνατό συμβόλαιο μπορεί να αλλάξει mm -hmm. όλο το bottom line τους. Η βιομηχανική παραγωγή ε, έχει διάρκεια. Λέει, όταν, όταν μια εταιρεία έχει καταφέρει και έχει στήσει τη διαδικασία έτσι, έχει τα μηχανήματά τα mm -hmm. λοιπόν, mm -hmm. λοιπόν, ένα βάθος χρόνου πλέον κοιτάζει σε δεκαετίες, mm. όχι σε χρόνια. Άρα, είναι και πιο ασφαλείς επενδύσεις ως προς τη μεταβλητότητά τους σε σχέση με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή του retail, ας πούμε, Πολυστά. που είναι κτλ. Άρα, ναι, για κόσμο που θέλει λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα, η βαριά βιομηχανία είναι θετικότερος ναι, ναι, ναι. κλάδο, για να επενδύσει. Πάντω λέει ότι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 2023 ανέβηκε 3,5%. Που είναι, που, είναι που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Καλό. Γιατί είναι, όπω είπαμε, ένα κλάδο που κινείται αργά. Το κινείται αργά είναι θετικό mm. για, για όταν θε να προστατευτεί. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα κι αν πέσει, πέφτει αργά. No. Δεν θα σε ξαφνιάσει. Και όσο η οικονομία μα αναπτύσσεται, Δηλαδή είχαμε λέει πέρσι 2,2, κάτι τέτοιο, είχαμε ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Αν ανεβαίνει η βιομηχανία. Έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα. Ο λόγο για τον οποίο έχω αρχίσει και κοιτάζω πλέον το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ για πάρα πολλά χρόνια δεν το άγγιζα, είναι γιατί. Ε, μέχρι πριν, το, πριν μέχρι την κρίση, μέχρι το mm. 2008-2009, με 10, κάπου εκεί πέρα, η συνολική κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε σχέση με το ΑΕΠ τη χώρα βρίσκονταν περίπου στο 70%. Αν θυμάμαι καλά, το θυμάμαι ακριβώ το ποστό. Σημασία έχει όμω ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Mm. Με την κρίση, τι έγινε. Ε, και το ΑΕΠ έπεσε αλλά και η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου έπεσε ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι. Πού να βρουν Ωραία. τώρα χρήματα να άρα, παίξουν. Άρα δηλαδή. τι συνέβη. Δεν είναι να το να παίξουν, είναι η κεφαλαιοποίηση στην οποία η αποτίμηση που δίνει στι εταιρείε. Αλλά αυτό είναι μια Α, άλλη. Ναι, υποίηση. ναι, έφυγε ναι, η αξία του, λε. Μπράβο. Ναι. Οπότε okay. τι γίνεται τώρα. Γιατί δεν παρήγαγαν ουσιαστικά, δεν ναι. μπορούσαν να παράξουν το ίδιο ακριβώ. Ναι. Οπότε τώρα τι γίνεται. Αυτό το κενό πρέπει να κλείσει. Θα κλείσει. Είναι. είναι νομοτελειακό τώρα για disclaimer τίποτα δεν yeah. είναι νομοτελειακό yeah. αλλά θέλω να πω ότι πρακτικά μιλώντας και κοιτάζοντας σε βάθος δεκαετιών αυτό το κενό οφείλει να κλείσει και να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Οπότε τι γίνεται. Ή το ΑΕΠ της χώρας πρέπει να μειωθεί ή η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου να ανεβεί. Ή και τα δύο. Ωραία. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί. Το αντίθετο μεγαλώνει. Άρα προκειμένου να κλείσει αυτό το κενό η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου θα πρέπει να αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ για να κλείσει αυτό το κενό. Γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ θετικό για το ελληνικό χρηματιστήριο για την επόμενη πενταετία-δεκαετία και η νούμερο, ο νούμερο ένα κλάδο που έχει ακόμα μεγαλύτερη περιθώριο να το πετύχει αυτό είναι η βαριά βιομηχανία. Ναι, ο πρωτογενή τομέα. Και δεύτερο γενή. Αν το δω και λίγο έτσι. πιο πατριωτικά. Ναι. Ε, με λυπεί που δεν έχουμε κάτι να δείξουμε στο εξωτερικό. Με λυπεί πολύ. Ε, νομίζω αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό έχουμε να δείξουμε το Μιτιλινέο και τη ΔΕΗ. Ναι. No. Αυτά είναι τα δύο. Ε, και και The ο Ολπ. Ο Ολπ είναι επίση πολύ μεγάλη ε, μονάδα. Δηλαδή, ε, αυτή τη στιγμή είναι ένα από του μεγαλύτερου παίκτε στη Μεσόγειο ω προ τα λιμάνια. No. Και, σαν χαρτί που είπε και εσύ, σαν μετοχή, έχει αποδώσει no. εξαιρετικά, δείχνει μια σταθερότητα. Η ΔΕΗ e έκανε πρόσφατα μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο rebranding, όχι μόνο σε επίπεδο branding, no. αλλά και εσωτερικό. Και ο Μητρηνέο no. φυσικά δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή η ε, γη του όλου του ελληνικού. Εντάξει, εσύ μιλά σε επίπεδο χρηματιστηρίου. Ναι, επειδή εγώ επειδή μιλάω σε, σε επίπεδο βιομηχανία προϊόντων. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει το ελληνικό. λάπτοπ ε, να στο ναι, στο ναι. Είμαστε σχολείο. Είμαστε πολύ πίσω, είμαστε πολύ πίσω. Γιατί να μην ε, Και δεν ξέρω προς τα που θέλουμε να κινηθούμε τώρα σαν, σαν συζήτηση, για, θα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί Υπάρχει αυτό η βιομηχανία που λες και το πώς θα έχουμε σοβαρή εξαγωγική δραστηριότητα ουσιαστικά και είναι και ο καθαρά πρωτογενής τομέας που θα εξασφαλίσει την αυτάρκεια της χώρας σε τροφή, σε τέτοια ζητήματα, mm -hmm. σε πρώτες ύλες. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν έχουμε καν ένα γενικό κρατικό σχεδιασμό mm. για το πώς θα γίνει πιο αυτάρκης η χώρα μας. Ε, η χώρα μας εγώ, είναι ότι... αυτάρκης μόνο και μόνο λόγω του τουρισμού. Θεωρώ, εισάγουμε τα πάντα. Ναι, έχω την αίσθηση, χωρί να απολύψω, να μα πούνε και οι φίλοι στα σχόλια που μα βλέπουν, ότι αυτά που εισάγουμε τα εισάγουμε λόγω διαφορά τιμή. Και όχι λόγω. Μα η, τιμή, η διαφορά τιμή πού οφείλεται. Ξαφνικά είναι πιο ακριβώ ο Έλληνα αγρότη. Θα σου πω, παίρνουμε. Ας πούμε, ναι, είναι. Είναι πιο ακριβώ από τον όχι... παραγωγό στην Αίγυπτο. Είναι πιο ακριβή η παραγωγή στην ναι, Ελλάδα. Ναι, 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 όχι ναι, ο δηλαδή. παραγωγό. Αυτό είναι κατά βάση. Φόροι, δασμοί. Σωστά. Δηλαδή είναι. Δηλαδή, 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 δηλαδή. Ο λόγο για τον οποίο είμαστε πιο ακριβοί και το λίμπας, είναι, είναι η οργάνωση, πιο ακριβώς, είναι η οργάνωση Έτσι. του κράτου. όχι ο ίδιο. Δηλαδή δουλεύει λιγότερο ένα αγρότης αγρότη από τον Αιγύπτιο αγρότη. Όσι. Όχι. όχι, όχι. Καταφέρνει όμω να βγάλει πιο ακριβό το προϊόν του δυστυχώ. Ναι, αυτό ακριβώ. Χωρί να φταίει ο ίδιο. Πάντα. Οπότε δεν έχει να κάνει τότε, τώρα με την αυτάρκεια, ότι δεν προλαβαίνουμε ας πούμε, να τα φάμε. Ολο... και Αυτό που θέλω και να πω είναι ότι και δεν έχουμε άλλα, θέλουμε κι άλλα. Προτιμάει η χώρα αυτή τη στιγμή ναι. να επενδύσει στον τουρισμό, να φέρνει κεφάλαια και με αυτά τα κεφάλαια να μπορεί να πληρώνει την εισαγωγή ε, αυτών των αγαθών. Ήταν αυτό γίνεται. Καλά, σας. δεν ας. νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Να σου πω την αλήθεια. Το θεωρώ. Όχι πολύ... Έτσι έχει πάρει Έτσι έχει πάει ροή. Πάρει ροή το νόμο. Βάβε, έχει πάρει η έχει... Δηλαδή δεν είναι σχεδιασμό. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο τουρισμό φέρνει κεφάλαια στη χώρα και αυτά τα κεφάλαια μέρο αυτών των κεφαλαίων το χρησιμοποιούμε για να Έτσι. αγοράσουμε νέα προϊόντα απ' έξω. Τα οποία Αυτό. μπορούμε να παράξουμε εδώ. Μπράβο. Α, 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 άρα λοιπόν η κατεύθυνση η οποία θα πρέπει να γίνει είναι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια προκειμένου να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα τη χώρα εδώ και Συστην. να εξάγουμε αυτά τα προϊόντα, αν ναι. όχι να τα καταναλώσουμε εδώ ναι, πέρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Και ξέρει, δεν είπα για τον πρωτογενή τομέα πριν που έλεγα για το θέλω το λάπτοπ το ελληνικό να είναι έξω. Γιατί ξέρω ότι μπορούμε να δώσουμε. Ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ ακριβό να τα δώσουμε. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, έχω τον αδερφό μου, ο οποίο είναι Uh, ήταν στην Αγγλία και στην Αμερική και έκανε b uh, B2B sales σε προϊόντα uh, τροφίμων. Που κυρίω είναι ελληνικά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε μία ανταγωνιστική. Είμαστε ακριβώ. Μία ανταγωνιστική. Ο λόγο είναι καθαρά η τιμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην ποιότητα σκίζουμε. Σκίζουμε σε όλα. Ακόμα και στο packaging. Α πούμε, είμαστε φοβεροί. Εντάξει. Δεν του νοιάζει τόσο πολύ η ποιότητα που παρέχουμε σε σχέση με την τιμή που του δίνουμε. Αυτό ακριβώ. Οπότε ακριβώς. θα έρθει το προϊόν που είναι value for money από την Αίγυπτο, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από, από άλλε χώρε. Είναι, είναι και ευρωπαϊκέ χώρε που μα ανταγωνίζουν στα ακριβώς, ίσα. ίσα. Το λέω γιατί κάποιο θα πει ότι α, οι συνθήκε εργασία mm. εγώ είναι διαφορετικέ. Mm. Είναι χειρότερε οι συνθήκε εργασία στην Ισπανία από την Ελλάδα. Mm. Όχι. Γιατί το ισπανικό λάδι είναι καλύτερο. Όχι καλύτερο. Πουλάει περισσότερο. Το καλύτερο είναι ναι, ναι. Γιατί πουλάει περισσότερο. Έτσι. Γιατί... Γιατί υπάρχει οργανωμένο σχέδιο mm. από την Ισπανική κυβέρνηση να τοποθετήσει το ισπανικό λάδι εκεί. Ναι, Και δεν υπάρχει από την ελληνική το κυβέρνηση. Προσέξτε τώρα, δεν μιλάμε τώρα να δώσουμε καλύτερη φορο, φορολογία στον αγρότη. Μιλάμε από το πετρέλαιο που αγοράζει, το, το καύσιμο που παίρνει για να βάλει το τρακτέρ σου ή για να βάλει στο φορτηγό που μεταφέρει ας πούμε τι ντομάτε στη Λαϊκή ή οπουδήποτε, ε, μέχρι το πόσο θα ε, πληρώνει τον ΕΦΚΑ. Του συνεργάτη που θα πάρει, mm. ε, α πούμε. Αυτή είναι και άλλα. κλίμακα. Δεν κάνουμε πραγματικά ε, βήματα να οργανώσουμε την παραγωγή συνολικά, σαν χώρα, και το αφήνουμε στο έλεος του κάθε αγρότη. Mm. Ε, το οποίο, ω ένα βαθμό, είμαι υπέρ, γιατί είμαι υπέρ τη ελεύθερη αγορά, του ξαναλέω, εφόσον και το κράτος δίνει μια γενική κατεύθυνση. Mm. Το αν θα την α... να... Δεν λέω να είναι υποχρεωτικό. Πρόσεξε Δεν είμαι υπέρ τη του... υποχρεωτικότητα. μου ένα πεις... παράδειγμα. Βάλεις που θα ήθελε να δει από το κράτο γι' αυτό. Δηλαδή, τι θα έλεγε στον αγρό το κράτο. Τι θα έλεγε. Ναι. Ότι θα πάει, το, θα πάει για παράδειγμα το, ε, το, το κράτο και θα τοποθετήσει τι να πούμε τώρα. Το λάδι είναι πολύ εύκολο και το λέμε mm. όλοι. Αλλά α πούμε το λάδι απλά επειδή το κατανοούμε πολύ εύκολα. Και θα τοποθετήσει το ελληνικό λάδι σε 70 εκθέσει παγκόσμιε σε όλο yeah, τον yeah, κόσμο. Yeah. Θα μπορέσει να υποσχεθεί ποσότητα παραγωγή εκατομμυρίων mm. δοχείων mm. Ε, το μήνα, ξέρω mm. ή το εξάμεινο ή whatever. Δεν είναι ξαλεί, mm. είναι υποθετικό mm. το σενάριο. Και μετά θα πάει προ τα πίσω το επιμελητηρίο να εξασφαλίσει αυτή την παραγωγή. Δεν το κάνω. Γιατί αν δεν μπορέσει να πουλήσει. Θε να πουλήσει πού, στη Walmart, Αμερική. Για να πουλήσει τη Walmart, θα σου πει τέλεια, θέλω ένα εκατομμύριο τενεκέδε τη βδομάδα. Γιατί μπορεί να πάω σε όλη την Αμερική. Έχει να μου δώσει. Μα εγώ έχω να σου δίνω 10.000. Τι έτσι κάνω 10.000. Τι είμαι, τέλειο είμαι εδώ. Κατάλαβε. Άρα πρέπει σαν χώρα να εξασφαλίσει τεράστιε ποσότητε. Τώρα για αυτού του φίλου που μπορεί να πούν ότι. Αυτά που λέτε δεν γίνονται. Αυτό ακριβώ που περιγράφει ο Χρήστο έχει γίνει στον τουρισμό. Ναι. Πάει ο τουρισμό στο το Υπουργείο. Visit Greece. Ναι, παντού. Visit παντού. Greece. Έτσι. Σε όλε τι εκθέσει που υπάρχουν. Και μιλάμε στου ξενοδόχου. Παιδιά, μπορείτε να του φιλοξενήσετε. Ναι, μπορούμε. Ή δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, να κάνουμε αυτό το σχέδιο, ας πούμε, για να μπορούμε του χρόνου. Ακριβώς. Έτσι δουλεύει, παιδιά. Ακριβώ. Έτσι Πόσο γίνεται. Παιδιά. Και φέρω ότι δεν έχουν γίνει κατάλληλε ενέργειε για ναι, την Ελλάδα. Ξαναλέω, δεν το λέω από πρώτο χέρι, είναι από συζητήσει και από κουβέντε που έχω από άτομα του χ και εγώ σα λέμε την αίσθησή μα σε σχέση με αυτό που έχουμε αλληλεπιδράσει με του ανθρώπου που ασχολούνται. εντάξει. Αν κάποιο είναι πιο ειδικό και θέλει να πει μερικά πράγματα. Αυτό ας τα ε, με πολύ τα μεγάλη χαρά, παιδιά, να μα γράψετε ναι. κάτω. Ά, άνθρωποι που είστε αυτού του χώρου, ε, λίγο περισσότερο ποια διαδικασία, ποια δομή. Και mm. θα προσπαθήσουμε να τα μελετήσουμε και εμεί και να δούμε τι άλλο μπορεί ναι. να γίνει πάνω σε αυτό. Α αξιοποιήσουμε τουλάχιστον τα σχόλιά σα σαν μια βιβλιοθήκη κάποιων απόψεων. Ένα άνθρωπο που θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα γι' αυτό να διαβάσει τα σχόλιά σα. Ή ένα άνθρωπο που ξέρει, κόπτεται, είναι σε μια θέση ευθύνη και θέλει να κάνει κάτι. Mm -hmm. ε, άμα δείτε αυτά τα σχόλια, ίσω αφουγκραστεί καλύτερα τον, τον κόσμο. Έτσι. Ακριβώς. Ε, Κάποιε προσπάθειε όμω γίνονται. Α πούμε, υπάρχει α, το egg τη ε, Eurobank που κάνει κάποια πράγματα. Ναι. Υπάρχει το, η Εντεβερο, η προσπάθεια τη Endeavor, που είναι χρηματοδότηση από το εξωτερικό κυρίω. Ναι, ναι, ναι. Που... βέβαια, πιάνει πιο πολλέ startups. Πιάνουν πιο πολλέ startups και startup όμω του βιομηχανικού παύλα, πρωτογενού τομέα. Ναι, αλλά και πάλι, εδώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ναι. λέγω ότι αυτά είναι agrotech για παράδειγμα. Mm, δηλαδή mm. Ε, 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 startups τεχνολογία στην αγροτική she, she. παραγωγή. She. Δεν λέω να μην γίνονται και είναι και υπέροχα. Έχουμε την Augmenta στην η Ελλάδα, Είτε, 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 φοβερή, η οποία είναι. Μπράβο και ξέρει το πρόβλημα, ότι αμέσω μετά η Ogmenda πρέπει να πάει να έξω. Γιατί δεν έχουμε αρκετή, είναι στην Ελλάδα και δεν έχει αρκετό πρωτογενή τομέα. Αν είναι δυνατόν. Και ξέρει τι είναι πιο χειρότερο, ότι θα του πούνε πήγαινε και έξω να βάλει την έδρα σου, γιατί η όλη φάση εδώ πέρα δεν Οι είναι Οι επενδυτέ αυτό θα πούνε μετά, εννοείται. Ναι. Και, και τελικά την θα, λέμε λέμε θα έχουμε πέρα, χάσει τη ε... ναι. νέα αξία που θα παραχθεί από εκεί. Όχι, ο πλούτο που είναι αυτή η τεχνολογία, ναι. όλο αυτό το RD, πάει κάπου αλλού. Πάει στον Τελαγουέριο, α πούμε τη Αμερική. Γιατί δεν έχουμε εδώ την δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε. Ναι, Εντάξει, Υπάρχουν κάποια έσπα βέβαια που έχουν βγει τώρα για, για αγρότες. Υπάρχει μια κίνηση α, που κάνουν για νέου αγρότε. Ωραίο κεφάλαιο. Πάρα πολύ mm. ωραίο κεφάλαιο και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο κεφάλαιο mm. για να κλείσουμε mm. το βίντεο. Ε, κεφάλαιο νέος αγρότης. Και όλα τα ωφέλη που φέρνει. Είμαι, mm. είμαι πάρα πολύ υπέρ. Ε, πρώτον, ξέρω δύο άτομα που αλλάξαν τη ζωή του. Φύγανε από την Αθήνα με τι οικογένειέ του νέοι άνθρωποι. Για μένα νέο άνθρωπο που ζει κάτω από μένα, άρα κάτω από 35 έγινε νέο αγρότη φύγανε yeah, <laughs> και πήγανε επαρχία να ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους όχι απλά να ξεκινήσουν ένας από τους δύο με επιτυχημένη πλέον δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, αγρότης μαζί με μελίσια και τέτοια πράγματα και οπότε αυτό έχει διπλό όφελος πρώτον την αποκέντρωση ε, θέλουμε ναι, ό,τι ε, θέλουμε. Ό,τι υγιέ να μην υπάρχει ε, μόνο στην Ελλάδα δουλειά. Χαμηλό το Μόνο στην ζωής. Αθήνα που δουλειά. Πως, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα mm. και δεν πρέπει να είναι μόνο η Αθήνα. Πρέπει να υπάρχουν δουλειέ και εκτό Αθηνών που δεν είναι τουριστικέ. Mm. Γιατί άμα μου πει ότι υπάρχει και στην Μήκονο, δεν είναι. Ναι, okay, okay. Ε, άρα το νούμερο είναι από αποκέντρωση. Και δεύτερον, αυτό που είπαμε πριν. Πραγματική παραγωγή νέου πλούτου σε μια τοπική κοινωνία. Σε εκείνη την κοινωνία δηλαδή. Δεν είναι απλά ότι πάει χρήμα μόνο με επιδότηση. Παράγεται και θα συνεχίσει να παράγει τι επόμενε δεκαετίε. Νέο, mm. νέα αξία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν είστε κάποιοι άνθρωποι τώρα που έχετε μια θέση ευθύνη σε κάποιο χωριό, σε κάποιο δήμο κτλ., προσπαθήστε να κινηθείτε λίγο με το να φέρετε μια μεγάλη επιχείρηση, μια βιομηχανία, έστω μια βιοτεχνία, για να έχει πλούτο η περιοχή σα. Γιατί η άλλη λύση είναι: ή θα φωνάξουμε κανένα ή στην περιοχή για να ζει η περιοχή. Ή θα Γίνεται επιδοματικό. Ναι, ή κανένα στρατόπεδο για να βγαίνουν οι. Αυτό λέω. Ναι. Ουσιαστικά επιβάλλει μετά μια τοπική. Να. τέτοια Δεν, είναι, δεν παράγεται mm. πραγματική νέα αξία. Απλά φέρνει μια αξία από αλλού για mm. να την κουμπάσει mm. εκεί. Mm. Και είναι, είναι καλύτερο από το τίποτα. Mm. Εντάξει, mm. αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό ο σχεδιασμό μα. Ο σχεδιασμό μα πρέπει να είναι στην παραγωγή. Και τι mm. θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι. Δεν έχει υπάρξει καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει κάποιο να γίνει νέο αγρότη από σήμερα, από το 2024. Δηλαδή, το πρόγραμμα που τρέχει είναι πραγματικά καλό. Είναι, ναι. είναι ευέλικτο, δεν είναι σαν τα κλασικά που ξέρει πότε θα τα πάρει. Mm. Είναι, είναι, είναι πραγματικό, καλύπτει πραγματικέ ανάγκε και αν κάποιο ειδικά τυχαίνει να έχει από κάπου ρίζε και του αρέσει. Είναι η καλύτερη στιγμή που, που ναι, τουλάχιστον ναι, ναι, έχει ναι, υπάρξει μέχρι τώρα. Λίγο, για να επιστρέψει. Δεν λέω η καλύτερη στιγμή που θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι φαίνεται το μέλλον. Αλλά η καλύτερη στιγμή που έχει υπάρξει μέχρι τώρα είναι σήμερα. Ε, το πρόγραμμα Νέο Αγρότη. Πώ το βρίσκουν ενισχύ, να ξέρεις. Αν γράψει πρόγραμμα Νέο Αγρότη. Κατευθείαν. Φτάξει. Είναι, είναι πανεύκολο, δεν χρειάζεται καν να πούμε κάτι. Δηλαδή, είναι. Mm. Και αν είσαι Όχι. από επαρχιάν σου. Σε ένα λογιστή, δηλαδή στην επαρχία, κατευθείαν ξέρει και αυτό. Αν κάποιο μπορεί να βοηθήσει αυτού του ανθρώπου που θέλουν να γίνουν, α γράψει από κάτω και ένα στοιχείο του και α το βάλει. Δεν πειράζει. Βεβαίω, δεν, δεν το το, συστώ. Δεν το σβήνουμε. Και, ε, το, το, είναι σκέψου πόσοι άνθρωποι στην Αθήνα ζουν με τα ακριβά ηνίκια και όλα αυτά που έχουμε mm. πει και σε άλλα ε, επεισόδια. Με βασικού μισθού ή λίγο πάνω από βασικό, δουλεύοντα ατελείωτε ώρε και πόσο πιο ποιοτική γίνεται η ζωή του αν πάνε επαρχία. Κάνουν δική του δραστηριότητα, δεν είναι εύκολη δουλειά. Ο αγρότη, παιδιά, όσο και να κοροϊδεύουμε. Όχι, όχι, όχι. Το ότι μπορεί να κάθονται λίγο το χειμώνα, που όντω είναι λίγο πιο εύκολη δουλειά το έχει χειμώνα, και άλλα, που έχει και άλλα. πάλι, βέβαια, άμα σου πλημμυρίσει το ματρίκι, πρέπει να πα να σε δω τι θα κάνει, mm. αλλά το αφήνω και αυτό στην άκρη. Ε, η δουλειά, η αγροτιά είναι σκληρή. Καμία αλλά δεν είναι αφού ούτω ή άλλω είσαι στην Αθήνα, δουλεύει ατελείωτα Πιέζεσαι, και πιέζει, ναι, ναι. κάνει τρέχει τα παιδιά σου από το ένα στο άλλο κλπ. κλπ. Ε, τουλάχιστον αυτό το κάνει, θα το κάνει κάτω για δική σου παραγωγή και σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Mm. Για του ανθρώπου οι οποίοι θα πούν δεν έχει πρεστή αυτή η δουλειά, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που υποχρέωσαν πριν να ζυγίσουν. Μπορεί να μην έχει το πρεστή που θεωρούμε κάποιοι ότι έχει μια δουλειά γραφείο. Ξέρω, α, να είσαι δικηγόρο, να είσαι το ένα, να είσαι το άλλο. Ναι. Όχι, όχι. Αν, αν αυτό που θε είναι έχεις δικηγόρου, δούλεψε, να έχει δουλειά δικηγόρο, δούλεψε για να βγει δικηγόρο. Ναι ναι, ναι, ναι. Αλλά αν ούτω ή άλλω είσαι μια δουλειά που δεν ναι. σου αρέσει. Ούτω ή άλλω. Ακόμα και corporate να είσαι κάθε πρωί, κάνει το σταυρό σου πριν πα τη δουλειά για το τι θα ακούσει σήμερα και γυρίζει κάνοντα μετό κάθε απόγευμα από τη δουλειά. Ναι. Δεν έχει να χάσει κάτι. Η ζωή σου ναι. ούτω ή άλλω δεν είναι ωραία. Πήγαινε κάπου που έχει πιθανότητε να γίνει πιο όμορφη. Σωστά, σωστά. Και το Και πρόγραμμα νέο αγρότη, αυτή τη στιγμή, κατά τη είναι, ναι, είναι ίσως σωστή κατεύθυνση. Όσο χαλιά είναι κοντά στη φύση. Ωραία θα είναι. Ξέρει πολλού ανθρώπου να είναι μίζεροι στη φύση. Συνήθω ναι. όχι. Ναι, 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 ναι. Εκτό από του Πασόκ που είχαν. Αυτή η ζωή Λοιπόν, ωραία. Πολύ καλό. Μπράβο. Πολύ ωραία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το φέρουμε ει πέρα στο συγκεκριμένο γιατί, όπω σα είπαμε, δεν είμαστε του χώρου. Οπότε αν είσαι του χώρου, γράψτε μας μερικά σχόλια από κάτω, να τα δουν οι επόμενοι άνθρωποι και εμείς να τα δούμε πώς κάνουμε για κάτι λίγο πιο ανεπτυγμένο την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εισθώ. εμείς. Ευχαριστούμε. Μια χαρά τα λέμε στο επόμενο. Καλή νέα σεζόν.